Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι κακό να εκμεταλλευτείς όπως κάνουν οι άλλοι όλο αυτό το πράγμα που σε συμβαίνει? Είναι κακό, ας πούμε, κατά τη γνώμη σου, να βγάλεις πολλά χρήματα εκτός από το έπαθλο? Γιατί αυτή τη στιγμή μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά χρήματα πουλώντας καλά τον εαυτό σου εσύ. Δεν έχεις νεύρα? Είσαι πάντα έτσι ψύχρεμος, καλός και στοχοπροσιλωμένος? Γιατί είσαι λίγο σαν ψεύτικος, γι' αυτό το λέω. Όχι, δεν είναι κάτι προσπίτο. Έτσι, δηλαδή, νομίζω η διάρκεια των ανθρώπων της συμπεριφοράς δείχνει αν είναι κάτι αληθινό ή όχι. Οπότε ελπίζω να μας δοθεί ανάλογη διάρκεια και να καταλάβει ο κόσμος το τι είναι αλήθεια και τι όχι. Νεύρα έχω όπως και όλοι οι άνθρωποι. Το θέμα είναι το ότι ο κάθε άνθρωπος ίσως τα ελέγχει με διαφορετικό τρόπο. Και μέσα στο παιχνίδι κάποιες στιγμές έτσι είχα κάποια νεύρα, ανάλογα τις συνθήκες. Το θέμα είναι πώς τις χειρίζεσαι αυτές τις αντιδράσεις. Τις χειρίστηκες με μαεστρία μέσα στο παιχνίδι πάντως. Αν εννοείς το για τον εαυτό μου, προσπάθησα να κάνω το καλύτερο δυνατό. Με την έννοια ότι κάποιος θα μπορούσε πραγματικά να έχει αποφασίσει να φύγει. Κάποιος θα μπορούσε να έχει κάνει όλα γυαλιά καρφιά. Κοίταξε, δεν θα έφευγα ποτέ. Γι' αυτό το λόγο. Θα έφευγα μόνο αν ήξερα ότι αυτό που έχω αφήσει πίσω και μάθαινα με κάποιο τρόπο. Γιατί είχα πει στον αδερφό μου, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό που έχω αφήσει πίσω, να ειδοποιήσει την παραγωγή. Γιατί δεν μπορούμε να ράβουμε από τη μία και από την άλλη να ξυλώνουμε. Σε δύσκολο πρόβλημα πάντα θα ειδοποιούσε. Τα έφευγα για αυτό το λόγο. Όχι γιατί συναντήθηκα και συμβίωσα με ανθρώπους που δεν ήταν εκεί με επιλογή και τα έκανα πίσω για κάτι τέτοιο. Έχω μάθει να αντιμετωπίζω ανθρώπους που ίσως να μην θέλουν το καλό μου και στη ζωή έξω πριν από το Survivor, και όλοι μας νομίζω έχουμε ανθρώπους που δεν μας ταιριάζουν στη ζωή μας και δεν θέλω να πω τους χειριζόμαστε, απλά προστατευόμαστε και κοιτάζουμε να διατηρήσουμε το πρόσωπο και τη δική μας συμπεριφορά κατά τις δικές μας αξίες πάντα. Πώς είναι να μπαίνεις κάπου και να μην σε αποδέχονται? Πρέπει να είναι ένα μεγάλο χαστούκι αυτό. Εντάξει, κοίταξε, είχα να κάνω με ανθρώπους άγνωστους σε μένα, έτσι. Και εγώ άγνωστος προς αυτούς όλους. Οπότε μέσα από την καθημερινότητα συστηνόμασταν και ο καθένας όταν θέλει να συστηθεί προσπαθεί να δείξει το πρόσωπο το πραγματικό του, έτσι, νομίζω. Δεν θεωρώ ότι... Στην αρχή ήμουν πολύ αποδεκτός. Να το τονίσω αυτό στην αρχή, εγώ λέω okay, θα περάσουμε μια μεγάλη πενταήμερη που δεν πήγα ποτέ στη Ρόδο, ας πούμε, τότε. Ποια αρχή όμως, εννοείς μετά που πήγες στους διάσημους? Κοίτα, το πρώτο βράδυ που με στείλανε οι μαχητές απέναντι, δεν θεωρώ ότι ήταν και όλο το παιχνίδι. Το πρώτο 15ήμερο στους διάσημους ήταν πάρα πολύ ωραία. Και μετά? Μετά δεν ήταν πολύ ωραία. Μετά τι συνέβη και δεν ήταν ωραία? Μετά... Κατά τη γνώμη σου, γιατί και εμείς έχουμε άποψη, το έχουμε δει. Συστηθήκαμε. Μέχρι αυτές τις μέρες που άρχισαν οι συμπεριφορές οι οποίες είδατε, μάλλον η μη ταύτιση που τέλος πάντων συνέβη με τους ανθρώπους εκεί στην καθημερινότητα, δεν ξέρω. Δεν ταιριάζαμε σε αυτό το οποίο εγώ παρουσίαζα και αυτοί παρουσίαζαν και άρχισαν να απομακρύνουμε, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν μπήκα σε ένα survivor για να δίνω συνέχεια εξετάσεις απέναντι στους ανθρώπους που... Εντάξει. Θα δείξεις ποιος είσαι, θα το ξαναδείξεις. Μ' αρέσει να συμμετέχω και να κάνουμε δουλειές μαζί, μ' αρέσει να προσφέρω, μ' αρέσει να κερδίζω. Όταν αυτό το πράγμα μεταφράζεται σόνι και καλά κάπως αλλιώς, 1, 2, 3, 5, 10, εντάξει, οι άνθρωποι που έχουν σημασία για μένα είναι εδώ, που με ξέρουν και κάπου αλλού, αλλά με έχουν ζήσει χρόνια, έχουν την άποψή τους. Νομίζω ότι δεν πήγα να δω ποιος είμαι μέσα στο παιχνίδι. Και εφόσον δεν άλλαζε αυτό το πράγμα και έπρεπε να γίνει κάτι, διάλεξα το να απομακρυνθώ και να φτιάξω το δικό μου κόσμο με το ψάρεμά μου και με τις δουλειές μου και τα ντανοπιτάκια που έφτιαχνα με το θείο μέσα στο Survivor, και όχι να αλλάξω για να γίνω αποδεκτός. Καλά, αυτό μόνο σε καλό σου βγήκε στο τέλος. Πάντως, εγώ δεν ξέρω, όταν το έβλεπα αυτό έλεγα, κοίτα το παιδί αυτό τώρα, κοίτα πόσο σταθερό είναι. Αν χρειαζόταν να διορθώσω κάτι, και χωρίς να σημαίνει ότι αυτό που είχα στο μυαλό μου είναι ότι ήμουν τέλειος. Αλλά δεν μπορούσα να αποδέχομαι κατηγορίες ή ψέματα. Οπότε, επειδή ξέρω, τουλάχιστον νομίζω ότι έχω σώσει τα σφρένα μου και ξέρω ότι τι είναι ψέμα και τι είναι μη πραγματικό,
δεν μπορούσα να μπω σε μια διαδικασία να αλλάξω σόν και καλά τον εαυτό μου. Αν έβλεπα ότι αυτός μου, γιατί σου είπα, κάνω αυτοκριτική, ήταν κάπου φάουλο, όπως και είπα, ζήτησα και κάποιες φορές συγγνώμη, παιδιά, εντάξει, αν έχω κάνει και κάτι. Αλλά όταν όμως γίνεται επανειλημμένα και κατάλαβα ότι υπάρχει και κάποιος. Πώς να το πω τώρα. Ένα παρεάκι. Γιατί υπήρχε ένα παρεάκι. Το οποίο ποιο δεν ήταν αυτό το παρεάκι. Δεν ήθελε εμένα στην παρέα. Παρακαλώ, πες μου, ποιο ήταν αυτό το παρεάκι. Δεν ήθελα να παίξουμε. Μπορούμε να το πούμε ονομαστικά το παρεάκι. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει καταλάβει τα πάντα, Κατερίνα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα. Να σου πω, υπάρχουν ακραίες αντιδράσεις θαυμασμού γυναικών. Αλλά σίγουρα έχω κολακευτεί από κάποιες κοπέλες και από άντρες περισσότερο. Γενικά είναι κολακευτικό να μιλάνε κάποιοι και να σου λένε είτε γυναίκα είτε είναι άντρας ότι από κοντά είσαι πιο όμορφος και αυτά που λένε. Okay, είναι... Δεν μιλάω για τέτοια από κοντά είσαι αλλά, πιο όμορφος. Αλλά... Εγώ σου λέω τώρα να σου συμβαίνουν πράγματα που λες τι είναι αυτή η αλήθεια μου τα λέει ή η αλήθεια τα κάνει αυτά. Κοίταξε, το γεγονός, κάτι, το γεγονός ότι ήρθαν στη Σκιάθο φέτος άνθρωποι για μένα και επειδή το έχω διασταυρώσει και η οικογένειά μου και εγώ και πραγματικά υπάρχουν πιστοποιητικά γιατί έχουν έρθει με τόσα δώρα για μένα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι ακραίο αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να φύγει κάποιος από την Κύπρο ή να φύγει από κάποιο μέρος της Ελλάδας ή από την Νορβηγία να έρθουν στη Σκιάθο για να με δουν και ας μην με δουν και αν δεν με δουν θα δουν πιτάκια. Εντάξει, όχι, τι να πω. Να δεις, αν έρθει άλλη κοπέλα από την Νορβηγία και αντί να δει εσύ να βλέπει τα πιτάκια, καταλαβαίνω ότι κάπως ικανοποιείται, αλλά όχι εντελώς. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι συνέχεια σε Σκιάθο. Σίγουρα δεν έχω και ένα πρόγραμμα το οποίο το γνωστοποιώ, είναι λίγο περίεργο, διαφοροποιείται συνεχώς. Λυπάμαι πάρα πολύ αν κάποιοι άνθρωποι ήρθαν σε Σκιάθο για να με συναντήσουν και δεν με είδαν. Γιατί και εγώ θα ήθελα να τους συναντήσω και να τους ευχαριστώ, αλλά για μένα είναι, δεν θα έλεγα ακραίο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βρίσκω πολύ ευγενικό από μέρους να μην θέλεις να εκθέσεις τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούν να σε προσεγγίσουν οι γυναίκες όλο αυτό το διάστημα. Το εκτιμώ ιδιαιτέρως. Άλλη ερώτηση. Είσαι κύριος και πάμε παρακάτω. Αν τώρα φτιάξεις τη ζωή σου, βρεις μια κοπέλα που να σου αρέσει, παρεμπιπτόντως, έχεις σκεφτεί ότι θα μπορέσεις να ξεχωρίσεις ποια πραγματικά ενδιαφέρεται για σένα και ποια μπορεί να είναι εντυπωσιασμένη από αυτό που έχεις καταφέρει? Ελπίζω. Νομίζω ότι είναι μαγικό πράγμα το να νιώσεις κάτι στιγμιαία και με το που θα δεις κάποιον άνθρωπο, μια γυναίκα. Ελπίζω να τη δω τη γυναίκα αυτή που λες. Και να... Τι βρίσκεις, να πες ότι τώρα την έχουμε βρει τη γυναίκα, θα την αρπάξεις και είναι αυτή που θέλει εσένα και θα φύγετε. Πάμε, πιστεύεις ότι θα έχεις πρόβλημα με τη δημοσιότητα? Εγώ... Αυτή είναι η σχέση του Ντάνου, η άλλη είναι η σχέση του Ντάνου. Όχι μωρέ, εντάξει, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερα για να μην αισθάνεται περίεργα. Σίγουρα είναι κάτι που θέλει διαχείριση και βοήθεια προς αυτή. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να αισθανθεί safe. Έχεις κάνει διάφορες διαδρομές ζωής και έχεις φύγει από εδώ και έχεις ξανάρθει και έχεις κάνει διάφορα επαγγέλματα και είσαι σε διάφορες επιχειρήσεις, μεταφέρεις από τις επιχειρήσεις αυτές, μπαίνεις σε Survivor, μετά κάνεις άλλα. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία στη ζωή σου. Μαμά σου τι λέει για όλα αυτά? Έχει πει ποτέ, Χριστέ μου, τι έχω μεγαλώσει, δεν δυνατόν, αυτό είναι το παιδί μου. Κοίτα, δεν την εξέτασα ποτέ. Όχι, το αντίθετο λέω ακριβώς. Και πάντα οι κινήσεις μου ήταν τέτοιες που θεωρώ ότι τις είχα κερδίσει την εμπιστοσύνη της. Οπότε δεν ανησυχούσε και πολύ. Πάντα βέβαια, σαν μάνα, με έπαιρνε τα τηλέφωνά της και γενικά τι και πώς και αυτά και τώρα, ας πούμε, τι γίνεται και τι κάνεις και όλα αυτά που ρωτάνε οι μαμάδες. Αλλά μέχρι εκεί. Ξέρει ότι μου είχε εμπιστοσύνη και ότι θα κάνω ό,τι καλύτερο για να μπορέσω να διαχειριστώ οτιδήποτε. Ξέρεις ότι λένε ότι οι άνθρωποι όλοι έχουν την τιμή τους. Την τιμή τους. Την τιμή τους. Ότι όλοι μπορούν να αγοραστούν κάποια στιγμή. Εσύ ναι. Πιστεύεις ότι αν σου δίνει ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ρε παιδί μου, για να κάνεις κάτι το οποίο αντιτίθεται στις αρχές, το έκανες? Μπα. Με τίποτα. Όχι.
και τι, πόσο αντιτίθεται βέβαια, αλλά με τον τρόπο που μου το λες και αυτό που σκέφτομαι, γιατί ξέρω τι έχει αξία για μένα και μπορώ να το κάνω και με λίγα χρήματα. Στο λέω αυτό ρε παιδί μου, γιατί όχι ότι είναι τόσο πολλά τα χρήματα αυτά που θα σου αναφέρω τώρα, αλλά λένε ας πούμε ότι για κάθε εμφάνιση που κάνατε όλοι εσείς ή που μπορείτε να κάνετε, πληρώνεστε αδρά πραγματικά. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι πηγαίνεις σε ένα μαγαζί, ξέρω εγώ, και παίρνεις και 5.000. Εγώ. Όχι εσύ. Ότι υπάρχει, δεν ξέρω, ρε, τι να πω, αν υπάρχει δεν υπάρχει, πού να το ξέρω εγώ, Κατερίνα. Το θέμα είναι ότι ναι, σίγουρα κάποια παιδιά έχουν κάνει κάποιες εμφανίσεις. Τώρα, αν έχουν πληρωθεί και πώς έχουν πληρωθεί, πού να το ξέρω. Εμένα μου έχουν γίνει προτάσεις για να πάω σε μαγαζιά. Δεν είναι ο τρόπος που θα ήθελα να επισκεφτώ τον κόσμο. Και σε... όσον αφορά αυτό που με ρώτησε, σίγουρα τα χρήματα δίνουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Αλλά όλα ξεκινάνε από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να πάρεις 1.000.000 ευρώ και να το βάλεις δίπλα σε έναν άνθρωπο και να τον κάνεις άνθρωπο. Ή να τον κάνεις να μιλάει και να σέβεται τον συνάνθρωπό του και το καθεξής. Παράδειγμα λέω τώρα. Δεν ξέρω για τι πρόταση μιλάς και για την οικονομική προσφορά, αλλά θεωρώ ότι εγώ άφησα κάποια στιγμή την Αθήνα, το 10 περίπου, για να έρθω στη Σκιάθο, όπου και στην Αθήνα πέρασα καλά και με το ποδόσφαιρο και έχω δει και πράγματα ανά την Ελλάδα που έζησα και αυτά. Αλλά ήρθα εδώ γιατί είναι ένα πολύ όμορφο μέρος και πιο οικογενειακό το περιβάλλον. Η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη, όπως και σε όλα τα μέρη στην επαρχία σε σχέση με τις πόλεις. Και δεν χρειάζεται και πολλά λεφτά.